Με στόχο την πρόθεση των τοπικών προϊόντων στους επισκέπτες της περιοχής, Έλληνες και ξένους, άνοιξε τις πύλες του το βράδυ της Τρίτης ο 7ος Κισαμίδικος Αύγουστος. Η έκθεση πραγματοποιείται στην παραλία του γηπέδου στο Καστέλι Χανίων και φέτος συμμετέχουν σε αυτήν 75 εκθέτες. Ερχόμαστε τώρα, συμμετέχουμε εδώ 6η-7η χρονιά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την προτίμηση του κόσμου εδώ στο Κισαμίδικο Αύγουστο. Τα προϊόντα μας είναι εξαιρετικά, μας προτιμάει εδώ ο Κισαμίδικο η κοινωνία εδώ. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και πιστεύω ότι κάθε χρόνο βελτιώνεται, είναι πολύ και καλύτερα και φέτος ακόμα πιο καλά, θεωρώ, και θεωρώ ότι θα πάμε πολύ καλά και φέτος. Ερχόμαστε για δεύτερη φορά στον Κισαμίδικο Αύγουστο που ξεκινάει σήμερα. Είμαστε μια επιχείρηση με καπνιστά προϊόντα, παραδοσιακά καπνιστά προϊόντα, χωρίς μπαχάρια, χωρίς τίποτα, νοστιμιές. Ερχόμαστε εδώ πέρα να εκθέσουμε τα προϊόντα μας για να μάθει ο κόσμος τα γνήσια κριτικά προϊόντα. Πιστεύουμε και φέτος να είναι μια καλή χρονιά όπως και πέρυσι. Να δεικνύει τα τοπικά προϊόντα, να δεικνύει την αρχοδιά του κριτικού αγρότη, του ανθρώπου της υπαίθρου, που έρχεται κατευθείαν σε επαφή με τον καταναλωτή για λίγες μέρες. Αυτό το πράγμα γίνεται στον Αγροτικό Αύγουστο στην Κίσα μου. Έχουμε συνεχή παρουσία στο Κισαμίδικο Αύγουστο, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από αυτές τις εκθέσεις και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις δείχνουμε στον ξένο περισσότερο επισκέπτη τα τυροκομικά προϊόντα του νομού μας, που έχουν με τεράστια ποικιλία και γκάμα και μπορεί ο κάθε επισκέπτης να τα δοκιμάσει, να τα γευστεί, να τα απολαύσει και να τα γνωρίσει. Στα περίπτερα του Κισαμίδικου Αυγούστου εκτίθενται και πολλούνται παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, αλλά και χειροποίητες δημιουργίες όπως κοσμήματα, διακοσμητικά, κεραμικά, πύληνα και φυτικά καλλιντικά. Ο Κισαμίδικος Αύγουστος γίνεται 7 χρόνια. Εγώ έρχομαι γύρω στα 4 χρόνια περίπου για να διαφημίσουμε, να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, το μέλι μας. Έχω το μέλι μου και ο καθένας τα δικά του προϊόντα που έχει στα περίπτερα. Εντάξει, από την εμπειρία που έχω 4 χρόνια που έρχομαι εδώ πέρα, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και εμένα και τους υπόλοιπους που παραγωγούς να προωθήσουν τα προϊόντα μας. Προσπαθούμε και φτιάχνουμε κάθε φορά πολλά παξιμάδια, έχουμε πολλή σπορά, χαρουπιού, σφακιανό αρωματικό, λαδορίγανης, με παραδοσιακές συνταγές από τη γιαγιά και προσπαθούμε να τις στηρούμε και να τις δημιουργούμε ακόμα περισσότερο. Να είναι νόστιμα, προσπαθεί να έχει πρώτες ύλες αλφα ποιότητας. Και ήρθαμε δεύτερη χρονιά στο Κισαμίδικο Αύγουστο για να μας γνωρίσετε περισσότερο και γιατί θεωρώ ότι η έκθεση μαθαίνει στον κόσμο τα παξιμάδια, τα σφακιανά, τα νόστιμα, τα γνήσια. Είμαι παραγωγός κτηνοτρόφος, κατεβαίνω στην έκθεση πολλά χρόνια. Είναι καλό η έκθεση που γνωρίζουν τα τοπικά μας προϊόντα και ως παραγωγός κτηνοτρόφος που τυροκομώ το γάλα το δικό μου. Και εύχομαι να γίνεται πολλά χρόνια να τα γνωρίσουν οι ανθρώποι, οι Αθηναίοι μας, ο τουρισμό μας και να είμαστε πάντα καλά. Ο Κισαμίδικος Αύγουστος φέτος είναι αφιερωμένος στην κριτική παράδοση με πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις. Θα κρατήσει 13 μέρες έως τις 24 Αυγούστου και η λειτουργία του θα είναι από τις 6.30 έως τις 11.30 το βράδυ. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους θα υπάρχουν κάθε βράδυ μουσικοχορευτικές βραδιές,